έχουμε μερικά εργαλεία στα χέρια μας, τα οποία δεν τα αξιοποιούμε. Πάμε στη μικρή κλίμακα, πάμε στην πράγμα μετά. Έχουμε το κόκκινο, έχουμε την αυγή, έχουμε το λεφ και πάλι λέγοντας, που σου δίνουν πρωτογενή πληροφόρηση με μια τουλάχιστον ειλικρίνεια και εγκυρότητα. Δεν σε κοροϊδεύουν. Δεν ζητάμε αυτά τα πράγματα να τα ενισχύσουμε. Αλλού πάμε και δίνουμε. Αλλού πάμε και δίνουμε. Και άλλα πράγματα ζητάμε στη ζωή μας. Δεν εκτιμούμε αυτά τα οποία μπορούμε να μας ενημερώσουν. Αν κάποιος κάθε πρωί ακούει το κόκκινο και διαβάζει την αυγή και πάει στο κανάλι να μιλήσει, έχει πλήρη ενημέρωση. Πληρέστατη ενημέρωση. Το λέω γιατί είμαι επαγγελματίας. Με τη διαστροφή του επαγγελματία το λέω αυτό το πράγμα. Δεν είναι τα λένε όλα προς Θεού. Αλλά έχει μια επαρκή ενημέρωση. Στο καφενείο να μιλήσει, στην παρέα να μιλήσει. Δεν το κάνει. Τώρα, έχουμε ανάγκη από κομματική τηλεόραση, όχι δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Ούτε από κομματική εφημερίδα, ούτε από κομματικό ραδιόφωνο έχουμε. Να με σαφείς. Πρέπει να ανοίξουν αυτά τα πράγματα. Και το ότι έφυγα από την εφημερίδα, από τη διευθύνση εφημερίδα, έχει και αυτόν τον λόγο. Θα ήταν όχι θεσμικά ασυγκρότητα, πολιτικά ασυγκρότητα. Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και διευθύνση εφημερίδα. Καθαρά πράγματα. Πρέπει να αποκτήσουν μια εγκυρότητα, μια αξιοπιστία τα μέσα τα οποία πολιτισμικά αναφέρεται ο χώρος μας, ιστορικά και πολιτισμικά, και τα οποία πρέπει να λειτουργούν με δημοσιογραφική ανεξαρτησία. Αν δεν υπάρχει δημοσιογραφική ανεξαρτησία, πράγματι είσαι πεθαμένος. Θα είσαι στον πόμπαλο τα χέρια και στο ψυχάκι, στην πραγματικότητα. Αλλά δεν θέλουμε κομματικά μέσα. Και αυτά που δεν πρέπει να τα αναπτύξουμε. Αν είναι να φτιάξουμε μια έρευνα η οποία θα βουλιάξει στην αντιπολιτισία, είτε λόγω κομματικών κυβερνητικών παρεμβάσεων, είτε λόγω συντεχνιακών εσωτερικών υπονομεύσεων, είτε λόγω λαμογιάς με τις παραγωγές, είτε λόγω ότι δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη να ενημερώνεται ο πολίτης και να έχει ένα πολιτισμικό ρόλο αυτή η ΕΡΤ, δεν έχει λόγο να κουβεντιάζουμε. Θα αποδείξει η κυβέρνηση ότι ορθώς ανοίγει όταν αποκτήσει από τον κόσμο την εμπιστοσύνη, από τους τηλεθεατές, από τους πολίτες. Είναι ο μόνος κλάδος που πηγαίνει όλος πίσω, βρίσκει δουλειά, ο μόνος. Πουθενά άλλο δεν γίνεται το πράγμα. 1,5 εκατομμύρια άνεργοι υπάρχουν, 15.000 απολυμμένοι από το δημόσιο, οι πρώτοι που πηγαίνουν, και εδώ δεν μου αρέσουν τα παράπονα μεταξύ μας, πηγαίνουν πίσω, είναι οι απολυμμένοι της ΕΡΤ, παιδιά. Και καλώς πηγαίνουν. Και είναι δίκαιο. Και είναι δίκαιο. Θέλουν να λειτουργήσει ένας δημόσιος φορέας, ραδιοτηλεοπτικός, για λόγους που τους έχω εξηγήσει πολλές φορές. Αλλά όχι όμως η κουβέντα τώρα, γιατί πως παίρνετε την κυβερνάτη και την ΕΡΤ. Όχι έτσι. Μην τραβάτε τώρα. Δεν πρέπει να κυβερνάει. Δεν πρέπει να κυβερνάει. Ξέρω τι σημαίνει αυτό, δεν έχω πάει και εγώ μιλήσει στους ανθρώπους. Και δεν του λέω διχάζω κανένα. Αλλά μας αφήσει μερικά πράγματα. Η ΕΡΤ είναι πράγματι μια μαρτυρία πώς μπορούν οι εργαζόμενοι, αν πάρουν κάτι στα χέρια τους, να το προχωρήσουν, να το ενισχύσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, χωρίς συντεχνιακές και άλλου τύπου διαμεσολαβήσεις. Είναι λάθος. Αυτοδιαχείριση. Κοιτάξτε, αυτοδιαχείριση είναι την οικονομική αυτοδιαχείριση. Αυτοδιαχείριση που δίνει ο κόσμος 200 εκατομμύρια το χρόνο για την χρήση ΕΡΤ, δεν γίνεται. Αυτοδιαχείριση μοντέλο της ΕΡΤ σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ βάλουν τα λεφτά. Τα βρίσκουν κάπου. Αυτοδιαχειριστικά. Και γιατί αυτοδιαχείριση στην ΕΡΤ που είναι ένας δημόσιος εταιρικός φορέας. Ποιον εκφράζει δηλαδή. Μόνο τους εργαζόμενους εκεί μέσα. Δηλαδή υπάρχουν συγχύσεις εδώ πέρα. Είναι δημόσιο που σημαίνει ανοίξει σε όλη την κοινωνία και το χρηματοδοτεί όλη η κοινωνία. Είναι αυτοδιαχειριστικό. Και αυτό έχει άλλη κλίμακα που λειτουργεί. Αλλιώς υπάρχουν συγχύσεις. Υπάρχουν συγχύσεις άλλο μεταξύ μας. Μπορούν να φανούν χρήσιμα βεβαίως τα στοιχεία του αυτοδιαχειριστικού. Ναι, δεν τα πετάω όπως θέλω, αλλά δεν θέλω να κοροϊδεύω όμως. Θα είναι με κοινωνικό έλεγχο. Όχι κομματικό κυβερνητικό, να μην βάλει ο Τσίπρας τους κολλητούς να κυβερνάνε, καμία αντίρρηση. Να μην πάει ο Φίλης από την αρχή να κάνει το διευθυντή τη ΕΡΤ, η Καβαδία από εκεί πάει λέγοντας, να πούνε πρόσωπα. Και εχθρικά προσοχή τα πρόσωπα. Δεν με νοιάζει αυτό. Ικανά να δώσουν όμως ένα κύρος στην κοινή γνώμη για την καθημαγμένη και με χαμηλό κύρος ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν έκλεισε επειδή ήταν μάγκας και τραπούκος ο Λαζαρίδης μόνο. Η επιδίωσα μα έκλεισε επειδή είχε χαμηλό κύρος στην κοινωνία. Εκεί παίξαν πάνω. Και εκεί θα παίξουν και τώρα. Και πρέπει να απαντήσουμε δίνοντας όλα τα μέσα και χρήματα
Συγγνώμη, Νίκο, ναι. Εδώ πρέπει να διαφωνήσουμε λιγάκι. Ναι. Γιατί εκείνες τις μέρες ναι. και πιο πριν ναι. γινόντουσαν δημοσκοπήσεις που λέγανε ότι θέλουμε όμως να υπάρχει. Να υπάρχει λέμε. Υπάρχει λέμε. Αράδια. Εγώ ήμουν δημοσιογράφος πριν. Είσαι δημοσιογράφος. Είμαι. Λέω επαγγελματικά ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, ήταν το επάγγελμά μου. 25 χρόνια, των οποίων τα 20 στην ΕΡΤ ως συμβασιούχος. Επί 20 χρόνια δηλαδή είχα βιώσει αυτή την εργασιακή ανασφάλεια και έχω νιώσει στο πετσί μου τι ακριβώς σημαίνει να είσαι συμβασιούχος. Γνωριζόμαστε και με την Βαρβάρα και με την Ευγενία τόσα χρόνια είμαστε στα ίδια γραφεία, στους ίδιους διαδρόμους. Είπατε ότι το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ είναι αντίγραφο της ΝΕΡΤ. Δεν είναι έτσι. Και ειλικρινά μου κάνει εντύπωση το πώς έχει καλλιεργηθεί, όχι από όλους. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι για πολύ συγκεκριμένους λόγους θέλουν να το παρουσιάσουν σε ένα αντίγραφο της ΝΕΡΤ. Είπατε πώς δικαιωνόμαστε και ήταν μια κραυγή αγωνίας. Ναι, πώς δικαιωνόμαστε. Με το να γυρίσουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους. Γιατί σε λίγες μέρες η ΕΡΤ ανοίγει. Και οι άνθρωποι που δούλευαν στην ΕΡΤ επιστρέφουν στην ΕΡΤ. Όσοι στις 11 Ιουνίου του 2013, την ημέρα που έπεσε το μαύρο, είχαν σύμβαση αορίστου, και εδώ θέλω να κάνουμε το διαχωρισμό, είχαν σύμβαση αορίστου, γυρίζουν στην ΕΡΤ, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Δυστυχώς, και αυτό με πονάει προσωπικά, γιατί όπως σας είπα, είμαι 20 χρόνια συμβασιούχος, δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τους ανθρώπους που ήταν συμβασιούχοι στην ΕΡΤ. Δεν μπορεί να υπάρξει για λόγους που νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε. Αν υπάρξει πρόβλεψη για αυτούς στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, πολύ εύκολα μπορεί να γύρει αξιώσεις και κάποιους άλλους που ήταν με σύμβαση σε άλλη επιχείρηση του δημοσίου. Ανοίγει έτσι ένας φαύλος κύκλος που δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό το πράγμα να περάσει. Ειλικρινά με πονάει πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι άνθρωποι, ξέρω τι σημαίνει να είσαι συμβασιούχος, ξέρω τι είναι να δουλεύεις επί χρόνια δίπλα-δίπλα με τον άνθρωπο που ήταν αορίστου, όμως δυστυχώς σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει κάτι στο νομοσχέδιο. Οι άνθρωποι όμως γυρίζουν στις δουλειές τους. Και να σας πω κάτι, καταλαβαίνω το ηθικό κομμάτι του πράγματος. Υπάρχουν άνθρωποι που επί 22 μήνες είναι απέναντι, άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε ευγενία, το ξέρω πάρα πολύ καλά, άνθρωποι που υποφέρουν και λέμε πώς αποκαθίσταται αυτό το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Η αριστερά δεν είναι σαν τους άλλους. Δεν θα ανοίξουμε την ΕΡΤ να μπούμε εμείς να διώξουμε τους άλλους. Γιατί δεν είμαστε αυτοί εμείς. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε καμία περίπτωση η ΕΡΤ που θα ανοίξει δεν θα έχει το πρόσωπο, με ό,τι αυτό σημαίνει, δεν θα είναι το πρόσωπο που είναι αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι έχουν συνδέσει το όνομά τους με αυτή τη... Δεν θέλω να προβώ σε χαρακτηρισμούς. Το μόρφωμα είναι πιο... Ναι, ας το πούμε το μόρφωμα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν συνδέσει το όνομά τους, όχι, δεν θα είναι η βιτρίνα της ΕΡΤ. Όμως δεν είμαστε σαν τους άλλους, δεν ερχόμαστε για να διώξουμε κάποιους ανθρώπους από τη δουλειά. Το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι η ΕΡΤ ανοίγει, ανοίγει με όλες τις δομές, ανοίγει με τα τρία της κανάλια, ανοίγει με όλους τους περιφερειακούς σταθμούς, ανοίγει η δορυφορική ΕΡΤ και οι άνθρωποι επιστρέφουν στις δουλειές τους. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Από εκεί και πέρα τα άλλα, ξέρετε, δεν υπάρχει. Αυτό το σχέδιο που λέμε για την ΕΡΤ είναι σε εξέλιξη. Θα ανοίξει η ΕΡΤ, θα μπει το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, θα υπάρξουν αποφάσεις. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα. Στο νομοσχέδιο, γιατί θέλω να σου δώσω μία απάντηση, Ευγενία, και συγγνώμη που γίνεται τώρα ένας διάλογος σε προσωπικό επίπεδο, σε όλους απευθυνόμαστε, επειδή είμαστε συνάδελφοι. Υπάρχει πρόβλεψη μέσα στο νομοσχέδιο ότι θα είναι υποχρεωτική η δημιουργία επιτροπών ανά την Ελλάδα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας που θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Με αυτόν τον τρόπο τι επιτυγχάνουμε. Επιτυγχάνουμε να μπουν και στοιχεία από το αυτοδιαχειριστικό μοντέλο των 22 μηνών. Γιατί όταν οι πολίτες, όταν συλλογικότητες, όταν φορείς θα έχουν άποψη για το πρόγραμμα που εκπέμπεται, θα κάνουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα την χάνουν αποδοχής, είναι αυτό ακριβώς που λέμε ότι θέλουμε μία ΕΡΤ διαφορετική. Θα είναι ένα διαφορετικό μοντέλο, χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος. Εξωτερικές παραγωγές. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη ότι οι μεικτές παραγωγές δεν θα ξεπερνάνε το 25% του συνολικού προϋπολογισμού. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι γινόταν με αυτές τις μεικτές παραγωγές. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι γινόταν με τις στρατιές συμβούλων. Εκεί μέσα είμαστε, 20 χρόνια, τα ξέραμε. Άρα μη λέμε, είναι άνθρωπο. Και από κράτος, παιδιά, προσέχετε. Τα δύσκολα να λέμε. Αλλά και αφιδώς προσλαμβανόμενους χαμηλόμενους πελατειακού κράτους. Εκτροφείο πελατών ήταν. Το ξεχνάτε. Μπαίνει μια διαχωριστική γραμμή σε ό,τι αφορά τους ρόλους μέσα στην ΕΡΤ. Είναι άλλος ο ρόλος του συνδικαλιστή, για παράδειγμα, άλλος ο ρόλος αυτού που καλείται να ασκήσει διοίκηση. Συμφωνούμε όλοι ότι ο καθένας πρέπει να παίζει το ρόλο που του αρμόζει. Δεν μπορείς να είσαι και συνδικαλιστής και να ασκείς διοίκηση. Είναι θεμητό ότι στο νέο επταμελές συμβούλιο, στο νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο, τα δύο μέλη θα εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των εργαζομένων. Υπάρχει κανείς που λέει όχι. Έχει καμία σχέση αυτό με την ΕΡΤ. Γι' αυτό λέμε ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Με την παλιά ΕΡΤ, όπου διορίζονταν από μια συγκεκριμένη ομάδα συνδικαλιστών οι εκπρόσωποι στο δοσούν. Ούτε να ανοίγονται με τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Σε αυτά ακριβώς δεν είναι ένα τέλος. Γι' αυτό λέω ότι αδικούμε τους εαυτούς μας, ότι λέμε ότι έχουμε ένα αντίγραφο της ΕΡΤ. Εμείς θέλουμε να ανοίξει πρώτα η ΕΡΤ, αξιόπιστη, να έχουμε ένα κανάλι να μιλάμε στον κόσμο και ο κόσμος να μπορεί να επικοινωνεί. Και τότε ας κάνουμε την κυβέρνηση να μαθαίνουμε αυτό. Είναι στρατηγική σημασία το να ανοίξει το κανάλι της ΕΡΤ. Δεν είναι όλοι οι ΕΡΤ με τα κανάλια τους. Δεν είναι μια κίνηση τακτικής. Να είμαστε έτοιμοι για το ότι θα κλιμακωθεί αυτή η επίθεση από τα ιδιωτικά κανάλια. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι έχει σημασία να ακούμε και να φιλτράρουμε την πληροφορία. Αυτό τώρα θα ενταθεί. Αν τώρα το βλέπαμε να γίνεται μία φορά, θα γίνει στο πολλαπλάσιο. Τι νόημα έχει η έννοια προσωρινή άδεια? Πας να πάρεις άδεια οδηγίου σε αυτοκίνητο. Παίρνεις προσωρινή άδεια? Όχι. Μια άδεια παίρνεις. Είσαι ικανός, δεν είσαι. Πληρώνεις, δεν παίρνεις. Έκτοτε προσωρινές είναι οι άδειες. Τώρα ζητάμε να γίνουν μόνιμες οι άδειες, κανονικές, με δημόσιο διαγωνισμό. Τα 350 εκατομμύρια που λέμε μέσα είναι πράγματι μεγάλο ποσό. Να το δούμε. Τι δίνει ο καθένας. Δημόσιο διαγωνισμό. Ποιοι θέλουν να το δούμε. Με τους εργαζόμενους διασφαλισμένους, με τις επενδύσεις που έχουν κάνει να συνυπολογιστούν. Δεν είναι μεγάλο να κλείσουμε κάποιον έτσι. Αλλά δημόσιο διαγωνισμό.